Κάποτε είδα ένα πανό το οποίο έλεγε «Βιομηχανία κλεισμένη, καβάλα πεθαμένη». Είναι αλήθεια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει και εργασιακή ειρήνη, θέλουμε να υπάρχει και καλή συνεργασία μέσα στην κοινωνία με όλους τους φορείς. Το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου επισκέφτηκαν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση της αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Παράλληλα, τη συμπαράστασή τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι της PFIC και της Central Faro. Αποκλειστικός λόγος της επίσκεψής μας είναι να διαμαρτυρηθούμε σχετικά με την καθυστέρηση όσο αφορά την αδειοδότηση της καινούργιας εταιρείας, η οποία κολυσιεργεί με, από ό,τι πληροφορούμαστε, με εντολές εκ των άνωθεν εκβιάζονται οι υπάλληλοι να μην προχωρήσουν στην υπογραφή, και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε το εργοστάσιο να κλείσει, όσο και αν προσπαθούν εδώ και 8-9 μήνες κάποια συμφέροντα ώστε να καταφέρουν να το κλείσουν, ώστε να περάσει στα χέρια τους. Εμείς θα αγωνιστούμε, θα είμαστε πάντα εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ανοιχτό. Απαιτούμε εδώ και τώρα, αφού όλα είναι νόμιμα και σωστά, την αδειοδότηση της καινούργιας εταιρείας για να μπορέσουμε να περάσουμε στις επενδύσεις που ανακοινώσαμε πριν 2 εβδομάδες. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοι σας και οι υπηρεσίες σας κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά άτομα σαν τον κύριο Νεφελούδη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να πιέζουν καταστάσεις, δεν θα το κλείσουν το εργοστάσιο. Τουλάχιστον δεν έφτασε σε αυτή την κατάντια των διονών. Να κάθονται να απειλούν εκλεγμένοι βουλευτές κυβέρνησης, λες και εμείς ήρθαμε απ' αλλού, λες και εμείς είμαστε σε άλλη χώρα, ήρθαμε δεν ξέρω τι να πω, να κάθονται και να απειλούν και να προσπαθούν να κλείσουν το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο, όσο και να προσπαθούν, δεν πρόκειται να κλείσει. Αφού καταφέραμε να καπνίσουν οι καμινάδες, θα είμαστε εκεί. Και δεν πρόκειται να φύγει κανένας, το λέω σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ. Αν χρειαστεί, ο πρώτος που θα φύγει θα είμαι εγώ. Μετά από μένα μπορεί να φύγει και εσείς. Όσο καιρό χρειαστεί θα αγωνιστούμε. Θέλει κουράγιο, θέλει δύναμη. Έχουμε να παλέψουμε με θηρία. Αλλά επειδή έχουμε θέληση θα αντέξουμε. Τα υπόλοιπα όλα θα τα βρούμε. Θέλω να σας πω ότι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Καβάλα και ειδικά το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας είναι ανοιχτό για όλους τους πολίτες της Καβάλας. Και για αυτούς οι οποίοι έρχονται να πούνε την Α άποψη και για αυτούς οι οποίοι έρχονται να πούν τη Β ή μια άλλη άποψη. Για μένα συμφωνώ μαζί σας στο γεγονός ότι η Καβάλα επουδενή λόγο δεν πρέπει να στερηθεί τους 2 μεγάλους οικονομικούς πνεύμονες τους οποίους διαθέτει, και το ένα είναι η βιομηχανία των λιπασμάτων και το άλλο είναι η βιομηχανία των πετρελαίων. Στο θέμα το οποίο θέσατε όσον αφορά τη χορήγηση της άδειας, αυτή θα χορηγηθεί μόλις η υπηρεσία διευκρινίσει και ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Μπορεί οι διαλληλογραφίες, τα εξώδικα και όλα αυτά να καθυστερούν τη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πιστεύω ότι καμία πίεση και κανένα άλλο μέσο δεν θα αποτρέψει τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας από το να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Και εφόσον η εισήγηση την οποία φέρουν θα είναι θετική, την ίδια στιγμή θα υπάρξει και η έγκριση με την υπογραφή μου. Το έχω πει σε όλους τους δυνατούς τόνους, το λέω και σε εσάς, το λέω και στον καθέναν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω πότε χρονικά θα είναι έτοιμη η Διεύθυνση Ανάπτυξης προκειμένου να λυθεί το θέμα. Εκείνο όμως το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι συμφωνώ μαζί σας ότι η βιομηχανία λιπασμάτων, όπως και αν λέγεται το εταιρικό σχήμα το οποίο τη διαχειρίζεται, είναι μια πολύτιμη οικονομική μονάδα για την οικονομία και της Ελλάδας και της Περιφέρειας και της Καβάλας, και ως εκ τούτου πρέπει με κάθε τρόπο να μείνει ανοιχτή και να δουλεύει μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και μέσα στους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι είναι οι προβλεπόμενοι για την ασφάλεια όλου του κόσμου.